να δούμε τι έλεγε λοιπόν μέσα από το παιχνίδι για τον άντρα της, με τον οποίο ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη. Γεια σου, Βικτόρια μου. Λοιπόν, εσύ την έχεις περάσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Ακούσαμε και ένα τραγούδι, νομίζω τη φωνή σου αναγνώρισα. Να σας πω την ιστορία μου. Τι έλεγες, δεν υπάρχουν πια σύνορα? Αυτό το τραγούδι, ναι, είχα κάνει επίδειξη στο Matwalk, ναι, και τραγούδισε ο Μαρτάκης αυτό το τραγούδι και στον άντρα μου άρεσε πάρα πολύ. Και σκεφτόμουν, και επειδή το άρεσε τόσο πολύ και το άρεσε και το τραγούδι και το show, σκέφτηκα τελευταία στιγμή, γιατί δεν ήξερα τι δώρο μπορώ να κάνω στον άντρα μου, ναι, για το γάμο. Και σκέφτηκα αυτή την ιδέα. Εδώ το τραγουδήσεις. Ναι, και το κάναμε πολύ γρήγορα. Δεν μπορούσα να βρω το κατάλληλο άνθρωπο, αλλά μετά τελευταία στιγμή βρήκα και γράψαμε σε 40 λεπτά περίπου ό,τι μπορούσαμε κάναμε για να παρουσιάσω στο γάμο, για να τραγουδήσω στο γάμο. Πόσα χρόνια έχεις παντρευτεί? Πριν πόσα χρόνια? Ναι. Το χρηστευτικό γάμο κάναμε πριν 3 χρόνια. Α, okay. Το πολιτικό γάμο είχαμε κάνει πολύ πιο πριν. Και το κόνσεπτ μου είναι ότι είναι πολιτικός γάμος. Είμαστε στη Μύκονο Beach Bar παραλία. Και είμαστε πολύ λίγοι καλεσμένοι, πολύ κλειστός κύκλος. Πολλοί φίλοι. Δεν έχουμε καλέσει πολύ κόσμο και είμαστε γύρω στα... Είναι και πανάκριβα. Πού να πληρώνετε όλους τους καλεσμένους? Λίγοι και καλοί. Είμαστε, ναι, λίγοι και καλοί, όπως λέμε. Εντάξει. Να σου πω, Βικτόρια, εσύ έτσι πήγες στο δικό σου γάμο? Ναι. Είναι το δικό σου νηφικό? Ναι. Αυτό το νηφικό έχουμε ράψει μαζί με μια καλή σχεδιάστρια. Ναι. Έχω πει τι θέλω. Είπα ότι θέλω shorts, οπωσδήποτε, και το πάνω μέρος είναι δικό της, της σχεδιάστριας. Ωραία. Και το κάνουμε μαζί. Γι' αυτό το λόγο, ο λόγος είναι γιατί έκανα πολλές επιδείξεις με νηφικά. Και ήθελα στο γάμο μου κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, αυτό που δεν έχω φορέσει ποτέ.